Ο βουλευτής Ξάνθης, κύριος Χουσέι Ζεϊμπέκ. Ο βουλευτής Ξάνθης, κύριος Στογιαννίδης Γρηγόριος. Ο υποδιοικητής του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού, υποστράτηγος Νικόλαος Τσιμπίκος. Η 9η Μαΐου, ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει καθιερωθεί ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης του 1941 με 1944 κατά του ναζισμού και του φασισμού. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών διοργανώθηκε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας τιμητικές εκδηλώσεις όπως Γενικός Σημείος Στολισμός και φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των τραπεζών από νωρίς το πρωί μέχρι το τέλος της ημέρας. Σήμερα είναι η ημερομηνία λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως γιορτάζεται σε όλη την Ευρώπη. Σίγουρα είναι μια μέρα μνήμη. Μνημονεύουμε τα θύματα και τους αγώνες που κάναν κάποιοι πριν από εμάς για να ζήσουν σήμερα ελεύθεροι. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να είναι και μια μέρα περίσκεψης, μια μέρα προβληματισμού, μια μέρα η οποία πρέπει να γραφτεί, ναι μεν ιστορικά όπως το είπαμε σαν ημέρα μνήμης, αλλά πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι μετά από δύο καταστροφικούς για την Ευρώπη και όλο τον κόσμο πολέμους, μετά το πέρας αυτών συγκροτήθηκε ο ΟΗΕ σε αντικατάσταση κοινωνίας των εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι λαοί ενωμένοι να παίρνουν αποφάσεις, να σέβουν τα δικαιώματα όλων και να προχωρούν μπροστά. Δυστυχώς σήμερα κάποιοι αυτό το ξεχνάνε. Εύχομαι να επανέλθουμε στις ιδρυτικές διακηρύξεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσο και το ΟΗΕ, ώστε με προστάτες αυτούς τους οργανισμούς που δημιουργηθήκαν για αυτό το λόγο τότε να δούμε καλύτερες μέρες. Γιατί δυστυχώς είμαι αισιόδοξος, όπως και όλοι μας, με αυτά που συμβαίνουν κύριοι μας σε αυτό το θέμα. Χρόνια πολλά. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, Γρηγόρης Στογιαννίδης και Χουσέιν Ζεϊμπέκ, δίνοντας και κάποιες πληροφορίες ως προς το πότε και από ποιους καθιερώθηκε η σημερινή γιορτή. Σήμερα τιμούμε την ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά είναι, θεωρώ, πολύ σημαντική αυτή η ημέρα. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη και γενικά ο κόσμος ματοκυλίστηκε από τον φασισμό. Έναν φασισμό που ως βάση του βέβαια έχει τη Γερμανία και τους Ιταλούς. Η Ελλάδα τρίνει σε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Και από την πείνα και από την αντίσταση που είχε εναντίον των Γερμανών και των Ιταλών στα σύνορα της Ελλάδος, αλλά και αργότερα, όταν συνθηκολόγησε ο Τσολάκογλου με τη Γερμανία, τότε οι Έλληνες, οι πραγματικοί πατριώτες, βγήκαν στα βουνά. Βγήκαν στα βουνά, έκαναν αντίσταση για να ελευθερώσουν αυτή την πατρίδα, ώσπου την ελευθέρωσαν. Δυστυχώς, βέβαια, η εθνική αντίσταση επί 40 περίπου χρόνια δεν τιμήθηκε σε αυτή τη χώρα από καμιά κυβέρνηση, όταν έφτασε να τιμηθεί σε αρχές δεκαετίας του 80 από κυβέρνηση, βέβαια, του Πασόκ, μια κυβέρνηση η οποία ήταν σοσιαλιστική κυβέρνηση. Και ίσως κάποιοι σήμερα στο Πασόκ να λένε εμείς αναγνωρίσαμε την εθνική αντίσταση, αλλά μην αυταπατώνται. Αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές αρχές που είχε εκείνη η κυβέρνηση τότε όταν αναγνώρισε την εθνική αντίσταση. Και ίσως κάποιοι να έχουν να ταιριάσουν τα επίθετά τους με τα επίθετα εκείνων των πολιτικών που ήταν τίποτα άλλο. Δεν έχουν καμία συγγένεια με τις πολιτικές αρχές εκείνων. Τον φασισμό όμως, θέλω να τονίσω, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και είναι καταστροφή. Καταστροφή για τον κόσμο. Δεν είναι χαρά. Δεν θα φέρει χαρά και ευτυχία. Γιατί ο φασισμός έχει αναζωπηρωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν πεθάνει εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτίας τους. Δεν πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα
να φτάσουν να κυβερνήσουν πουθενά, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Δεν είναι αστείο φασισμός. Δεν είναι χαβάλες. Ίσως κάποιοι για αστεία, για χαβάλε, ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα. Δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να το σκεφτούμε. Να το σκεφτούμε ακόμη περισσότερο σε μια εποχή που, όπως βλέπετε, έχει θεργεύσει ο φασισμός. Αυτά έχω να πω. Να έχουμε υγεία και δύναμη και να πιστεύουμε ότι μόνο με αγώνες γίνονται. Ό,τι θα κατορθώσουμε, θα το κατορθώσουμε αγώνες. Πρέπει οι Έλληνες να έχουν δύναμη. Σήμερα και επίσημα είναι η μέρα που έχει τελειώσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με πολλά εκατομμύρια θύματα, με χώρες καταστραμμένες. Ευχόμαστε και οι πόλεμοι που υπάρχουν στη γύρω περιοχή μας να τελειώσουν, να υπάρχει ειρήνη. Αυτό ελπίζουμε, όμως από ό,τι βλέπουμε τα συμφέροντα και τα καρτέλ επιθυμούν τους πολέμους και δημιουργούν ήδη τα προβλήματα στους λαούς και αυτό έχουμε και το προσωπικό δράμα. Τιμούμε και την εθνική αντίσταση σήμερα, τους ανθρώπους που πολέμησαν για την ανεξαρτησία μας, για τη χώρα μας. Τιμούμε όλους αυτούς που πέσανε υπέρ της πατρίδας. Αγώνες σπουδαίοι γενναίων ανθρώπων που δεν δίστασαν στιγμή να θυσιάσουν την ίδια τους την ζωή, ώστε να προσφέρουν στις μελλοντικές γενιές το δικαίωμα να ζουν ελεύθερες και αξιοπρεπείς, όπως ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο της κάθε κοινωνίας.